Το επόμενο θέμα είναι ιδιαίτερο. Βγαίνουμε εκτός Κρήτης και η Βάλια θα μας βάλει στο κλίμα της σύνδεσης. Η σύνδεση ανήκει στη Βάλια. Βέβαια, το προσπάθησε. Θα πάμε στους Λειψούς και θα συναντήσουμε τη γιαγιά Άννα. Ακριβώς. Τη γλυκύτατη γιαγιά Άννα, ναι, που μόνο που τη βλέπεις σε κερδίζει. Και θα πρέπει να σου πω ότι ασχολείται με την αρτοπία. Έχει ένα φούρνο που μετράει πολλές δεκαετίες. Και αν δεν πας, λέει, στους Λειψούς, δεν γίνεται. Να μην περάσεις λοιπόν από τον ξακουστό φούρνο που είναι της γιαγιάς Άννας και της κυρίας Ευδοκίας και να μην δοκιμάσεις την ξακουστή τυρόπιτα. Και είναι και μία παράδοση που κρατά περισσότερο από μισό αιώνα. Ακριβώς, από το 1951. Εκεί, από μισό αιώνα, περισσότερο από μισό αιώνα. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε και να ευχαριστήσουμε για αυτή τη σύνδεση την κυρία Ευδοκία Κρυστάλη και τη γιαγιά Άννα, βέβαια. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλή σας πέρα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Μιλάει. Έλα. Καλή σας πέρα. Να είμαι σας... κυρία Κρυστάλη. Η Άννα, από το 51 είναι ο φούρνος. Στο 60 μπήκα μέσα. Είναι 63 χρόνια δουλεύω, αγάπης μου. Τι ξεχωριστό κάνετε, γιαγιά, εκεί είστε γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Τι κάνετε ξεχωριστό εκεί? Ναι, γεμό, να σας πω τι κάνουμε. Τους ωραίους κουραμπιέδες, τις ωραίες σιρόπιτες, τις μεγάλες, τις στρογγυλές, αν τις βλέπετε. Ναι. Έχουμε τα τσουρεκάκια μας, τα κουλουράκια, όλο παραδοσιακά. Η άρτη μας, που είναι παραδοσιακή, μεγάλη, ναι. Δουλεύω. Και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι η γιαγιά Άννα ξυπνάει από πολύ νωρίς το πρωί, σηκώνεται, είναι στο πόδι. Μία η ώρα κάθε μέρα, είναι φοβερό. Δηλαδή μία τα ξημερώματα σηκώνεστε, ναι, κυρία Άννα. Εδώ και πόσα χρόνια, 50 χρόνια τώρα σηκώνεστε? Από και... το 51 είναι με ξύλα. 70 χρόνια και η αλήθεια είναι. Απίστευτο. Ναι. Είναι μια χαρά. Κυρία Ευδοκία, κάτσε να μας πει. Και η κυρία Ευδοκία, λοιπόν, εδώ. Ναι. Να μας πει λίγο. Λοιπόν, είμαι με. Τώρα, είναι 70 χρόνια. Η μαμά είναι το στήριγμά μου. Είμαστε τη νύχτα, δουλεύουμε. Μετά έρχονται οι αδερφές μου για τα άλλα, τα τυρόπιτες και τα μικρά σκευάσματα. Σε ευχαριστούμε τον κόσμο που μας τιμά. Και εμείς με τον κόπο μας και εκείνοι με τα λεφτά τους. Σωστά, σας είναι... στηρίζουν. Εκεί οι μόνιμοι κάτοικοι, ο αριθμός τους στους Λειψούς πώς είναι? Είναι 700 μόνιμοι. 700. Και το καλοκαίρι φαντάζομαι τώρα η ζήτηση γενικά στα προϊόντα σας αυξάνεται. Ναι, το μόνο που είναι όλα χειροποίητα, δεν έχουμε μηνεθανήματα εκτός από ένα ζυμωτήρι. Ναι. Ακόμα και το ζυμάρι βγαίνει με το μπλάστι. Οι γιαγιάδες μας το λέγανε πιταρίδι. Δηλαδή όλα είναι στο χέρι, δεν έχει μηχανήματα να γίνουν. Και κάποια στιγμή, εντάξει, κουράζεσαι, φυσιολογικό είναι. Όσοι προλάβουν, όσο έχουν κουράγιο βγάζουν. Δηλαδή πόσες τυρόπιτες στην ημέρα τώρα φτιάχνετε? Τώρα το χειμώνα μην τα ψάχνεις, είμαστε... Το καλοκαίρι δεν φτάνουν, αλλά το χειμώνα είμαστε εμείς και εμείς. Γιατί δεν πάβει να είναι μικροί τα καινούρια και τη σφολιά, τα θέλουν να αλλάξουν, να φάνε και το κουρασάν τους. Δηλαδή κάπως πάει την τυρόπιτα. Αλλά ο επισκέπτης που θα έρθει, δεν έρθει να φάει τυρόπιτα, δεν... Δεν φεύγει από το νησί, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κυρία Άννα, εγώ δούλευα μόνο ψωμάκι. Ναι, στα χρόνια της μαμάς είχαν μεγάλη ποσότητα ψωμιού. Δεν προλαβαίνανε να κάνουν τυρόπιτα. Ψωμί, δηλαδή, λοιπόν, στο ξυλόφωνο, με τον πατέρα μου βγάζανε μεγάλη, γιατί σε αναλογία της οικογένειας παλιά τρώγανε κιλά ψωμί. Οι οικογένειες ήταν πολλά παιδιά. Τώρα έχουνε, δεν είναι απαραίτητο το ψωμί. Τώρα έχουν μπει τόσα πολλά στη ζωή μας, που δεν είναι απαραίτητο. Λίγες οικογένειες θα πάρουν μισό κιλό ψωμί και ένα κιλό ψωμί. Έχουν
Και εντάξει, προσπαθούμε να μπούμε στο κλίμα της εποχής, αλλά θέλει και καινούργια χέρια. Εγώ να ρωτήσω κάτι για την ξακουστή τη ρόπιτα. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό, τι είναι εκείνο που την κάνει ξεχωριστή? Το χαρακτηριστικό είναι ότι είναι το ντόπιο τυρί Μιτζίθρα. Έχετε και εσείς στην Κρήτη, ναι, αλλά έχουμε και εμείς τη δικιά μας. Και είναι και τα ντόπια αυγά από τις κότες Ελευθέρας Βοσκή. Και δεν αλλοιώνεται πολύ στις ταχύτητες του ζυμωτηριού, γίνονται στα χέρια. Είναι σαν να το κάνεις στο σπίτι σου. Δεν αλλάζουμε, δεν έχουμε αλλάξει τις συνταγές. Μάλιστα. Κυρία Άννα, τα λίγα ήδη είναι να τα διατηρήσετε. Κυρία Άννα, έχετε νιώσει κάποια στιγμή ότι έχετε κουραστεί και να πείτε εγώ σήμερα δεν θα σηκωθώ να πάω στη δουλειά? Μας φωνάζει και στις κόρες, γιατί να λέμε ότι κουραζόμαστε? Έτσι. Είναι φαινόμενο η μάνα μου. Και τόσα χρόνια, πάνω από 70 χρόνια, φοβερό. Κυρία Άννα. Ναι, και πολύ καλή επαφή με τον κόσμο, να τους χαιρετά, να τους... Κάτι θέλει να μας πει όμως, ε. Ναι, έλα, ναι, ναι. Τώρα... Μάθαν τα μηχανήματα. Τότε χειμώναμε 2 στακιά και 3 ψωμί. Τιάρια. Στο χέρι. Κυρία Άννα, τώρα εδώ που μας βλέπουν μικρά παιδιά, η νέα γενιά, μαθητές, φοιτητές, τι θέλετε να τους πείτε που κυνηγάει η νέα γενιά το εύκολο, ξέρετε. Την εύκολη λύση. Το Γιώργο βλέπει. Τι τους δίνει συμβουλή? Συμβουλή, σωστά. Ναι, το ζώνο να δουλεύουνε. Όταν αγαπάς τη δουλειά, τη δουλεύεται. Όταν δεν την αγαπάνε, δεν την δουλεύουνε. Το Γιώργο βλέπει. Λοιπόν, πρέπει να προσέξουν ότι... Και να τρώνε ψωμί, λέει η μαμά. Η γιαγιά Άννα λέει να τρώνε ψωμί. Όχι, λέει, αυτά τα ψιλοίνικα, να δυναμώνουν τα παιδιά. Όχι σφολιάτε. Είναι η τελευταία μια γενιά που μας κράτησε όρθιους και μας κάνουν ακόμα υπερήφανους και μέσα από την προσπάθεια τώρα της γιαγιάς Άννας. Λοιπόν, το ψωμί και το λάδι είναι η δύναμη του ανθρώπου. Ακριβώς. Σωστά. Λοιπόν, τι να πούμε? Να πούμε ότι θέλουμε κάποια στιγμή να δοκιμάσουμε αυτή την τυρόπιτα, η αλήθεια είναι. Να έρθουμε να σας γνωρίσουμε. Μαγάλη, μαγάλη, με όλη την καρδιά μας, μαθείτε. Το νησάκι μας, το νιώθουμε, θα το γνωρίσετε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να είστε καλά, να ευχαριστήσουμε και την κυρία Ευδοκία και τη γιαγιά Άννα. Να είστε δυνατές και να μας χαρίζετε όμορφες γεύσεις. Και καλά λόγια να ακούγεται από τα στόματα των μεγάλων ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχές, να δουλεύετε κλίνια και φρόνημα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, δεν έχετε παράπονο, πήγαμε και στους λειψούς. Και είναι υποχρέωσή μας, Βάλια, να γνωρίζουμε αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους. Τι και αν δεν είναι από την Κρήτη, είναι Έλληνες, ένα μικρό νησάκι. Και τι κρατάμε? Μία τα ξημερώματα στο πόδι, ειδικά η γιαγιά, προκειμένου να φτιάξει 10, 15, 20 τυρόπιτες βέβαια και να τις προσφέρει στους 700 κατοίκους εκεί της περιοχής.